Είμαστε με τον κύριο Γεωργιάδη. Καλάθι της νοικοκυράς από 2 Νοεμβρίου. Ήδη έδωσε το περίγραμμα. Θέλω με μία φράση. Ελέγχεται και ποσότητα και τιμή και σχροκέρδια παράλληλα. Σωστό. Το περιθώριο κέρδους, το πλαφόν, ναι, ισχύει. Το πλαφόν εφαρμόζεται πάνω στο βάρος, το μοναδιαίο βάρος του προϊόντος. Μάλιστα. Άρα ελέγχουμε και την ποσότητα. Άρα ναι, ισχύουν και τα δύο που είπατε. Ακριβώς. Τώρα θα κάνετε λίγο πιο... Η αριστερά ή η δεξιά πρέπει να κάνει ο κύριος Γεωργιάδης. Λίγο προς τα εκεί θα πάτε. Λίγο αριστερά, δεν είναι καθόλου. Δύσκολο για μένα είναι αυτό λίγο. Γιατί, σας πάω. Προς τα δεξιά θα να πάω, προς τα αριστερά. Όποιος δεν έχει ζήσει έστω και για λίγο αριστερός, δεν γίνεται καλός δεξιός, θα το ξέρεις. Λοιπόν, πάμε. Πάμε. Λοιπόν, πάμε στις ιδέες μας. Τώρα, Υπουργέ, έχουμε μια γυναίκα η οποία πάντα από τη Θεσσαλονίκη λέει. Βάζει επί των τύπων των ύλων, ήδη σημειώνουν εδώ Νικολοπούλου και Καλάκος τα θέματα. Καλημέρα κυρία Πρόεδρε, τι κάνετε? Καλημέρα, καλημέρα. Καλά είστε? Καλημέρα πολύ, καλά εσείς? Σας καλημέρα, ευχαριστούμε. Καλημέρα. Είναι η Πρόεδρος των Αρτοπιών Θεσσαλονίκης. Θα τα πείτε όλο το Προεδρείο, το συναντώ έξω συχνά. Από τα δόντια στον κύριο Γεωργιάδη. Καταρχήν, ο φούρνος έχει φρέσκο ψωμί και έχει και ψωμί που το χαιρόμαστε να το τρώμε. Τέλος. Καταρχήν να ευχαριστήσω τον Υπουργό, γιατί από σήμερα θα είναι η μεγαλύτερη μας διαφήμιση για το φούρνο που είναι ο μοναδικός που έχει φρέσκο ψωμί. Το δήλωσε. Έτσι, μπράβο. Το πείσαμε. Ακριβώς. Αλλά το επιβεβαίωσε. Πάμε τώρα στα δύσκολα, παρακάτω. Ναι. Πάμε στα δύσκολα. Να πω λίγο για το καλάθι της νοικοκυράς γενικά, ναι, από όλα αυτά που άκουσα προηγουμένως. Ότι δεν ξέρω ποιο θα είναι το άμεσο αποτέλεσμα, σίγουρα όμως το έμεσο, γιατί άκουσα τον Υπουργό. Ναι. Να μιλάει για πρόστιμα, για προηγούμενα πρόστιμα που μπήκαν για το πλαφόν και τέτοιο, που τελικά όλα αυτά τα πρόστιμα αφορούν όλες αυτές τις μεγάλες επιχειρήσεις. Άρα αυτές πρέπει να οργανωθούν, έτσι, γιατί είναι αυτές που ξεφεύγουν τελικά. Δεν είναι τα αρτοπία. Και με αυτή τη λογική, έτσι, ξεκινήσαμε κι εμείς, να μην θέλουμε το ψωμί μέσα στο καλάθι ή να θέλουμε το ψωμί να είναι κατεψυγμένο, γιατί εδώ πρέπει να πω ότι το κατεψυγμένο ψωμί ψήνεται σε μαϊμό φούρνους, να πω εντός εισαγωγικών, γιατί. Το ξέρει ο Υπουργός και αυτό το θέμα. Α, έχουμε και αυτό, το 2015, το 2015 τους δόθηκε η δυνατότητα να λέγονται φούρνοι. Όπως και εμείς. Και συγκρατήσετε και τις τιμές. Είναι... Κυρία Πρόεδρε, συγκρατήσετε υποδειγματικά τις τιμές όσοι φούρνοι μπορέσανε. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό και μπράβο σας. Ναι. Ξεκίνησε ο Υπουργός με ένα δύσκολο που έχουμε μπροστά μας, αυτό με τα σιτηρά, το οποίο δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί τις επόμενες μέρες. Είναι τραγική είδηση αυτή. Δύσκολη κατάσταση, είναι πολύ δύσκολη η ίδρυση. Θα πω όμως ότι από το Μάρτιο του 2022, έχοντας απίθανες αυξήσεις σε πρώτες ύλες, σε ενέργεια, σε παρά τις επιδοτήσεις, θα το πω ότι πήραμε επιδοτήσεις από την κυβέρνηση και πρέπει να συνεχίσουμε να παίρνουμε, κρατάμε τις τιμές σταθερές. Και αυτό είναι το δικό μας μέλημα. Και πώς θα γίνει αυτό, γιατί ξέρετε κάτι. Κάθε φορά που έχετε εκεί τον Υπουργό, τον όποιον Υπουργό, λέμε για πράγματα, λέμε που γίνονται, λέμε το καλάθι, λέμε πρόστιμα, λέμε πλαφόν. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να γίνει ένα τρίπτυχο το οποίο θα αφορά τον καταναλωτή, τους φορείς, όπως είμαστε εμάς, δηλαδή είμαστε όλοι οι τόποι, και το αντίστοιχο Υπουργείο. Εμείς λοιπόν σε αυτή τη λογική, έτσι, θέλοντας και πρέπει να βοηθήσουμε τον καταναλωτή όσον αφορά την τιμή, έτσι, το κόστος ζωής. Μάλιστα. Και γιατί θέλουμε να τρώει φρέσκο ψωμί. Εμείς προσανατολιζόμαστε σαν φορέας πια. Τι πράγμα. Να έχουμε ένα παρατηρητήριο τιμών χονδρικής, το οποίο θα βοηθάει τις επιχειρήσεις. Καλό αυτό. Να βρουν το χονδρέμπορα εκείνον, τον οποίο θα μας δίνει την καλύτερη τιμή, έτσι ώστε να μπορέσουμε να αφήσουμε τις τιμές μέχρι να ξεπεράσουμε και αυτή τη σκόπελο. Θα πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι με καλάθι ή χωρίς καλάθι, κανένας επαγγελματίας και κανένας υπουργός δεν προχωράνε παράλληλα. Κυρία δεν Πρόεδρε, μισό λεπτό να σας βοηθήσω σε αυτό το πολύ... συνεργασία. Είπατε κάτι πολύ σημαντικό. Φτιάχνουν παρατηρητήριο και λένε πόσο μου πουλάει το αλεύρι ο Γεωργιάδης, 1 ευρώ. Η Νικολοπούλου πόσο, 80 λεπτά. Ο Καλάκος, 95 λεπτά. Πάω στον πιο φτηνό. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το οποίο είπε τώρα η Πρόεδρος της Θεσσαλονίκης. Κάθε ένα τέτοιο παρατηρητήριο χονδρικής, μισό. Να, διασταλτικός η οικονομία ερμηνεύεται, κύριε Γεωργιάδη. Μπορεί ο Θοκηδίδης να έχει ρήμα υποκείμενο, αντικείμενο. Η οικονομία ερμηνεύεται διασταλτικός. Φτιάξε ένα παρατηρητήριο χονδρικής. Και βγες δυνατά, έχουμε εκτός φτιάξει, από το παρατηρητήριο τιμών. Έχουμε φτιάξει παρατηρητήριο λιανικής. Αυτοί οι παραγωγοί έχουν χαμηλή τιμή. Προχωράμε. Έχουμε φτιάξει παρατηρητήριο λιανικής. Ναι.
το πάτρι. Γιατί χονδρικής σε δυσκολεύει. Είναι πολύ πιο σύνθετο πράγμα. Και θα το εξηγήσω πολύ απλά. Γιατί? Και το καταλάβω. Μπορεί να το κάνει πρόεδρος των... Μπορεί να μου επιτρέψει ένα λεπτό. Παρακαλώ. Στο εμπόριο είμαι πολύ μικρός. Ναι. Η χονδρική τιμή που λέει ένας χονδρέμπορος σε έναν φούρνο, παραδείγματος χάρη, ναι, δεν είναι ίδια για όλους. Να στο εξηγήσω γιατί. Γιατί? Αν κάποιος φούρνος παραγγείλει μεγαλύτερη ποσότητα, θα πάρει μεγαλύτερη έκπτωση, χαμηλότερη τιμή. Αν κάποιος φούρνος είναι στις πληρωμές του πιο τυπικό στο παρελθόν και πληρώνει γρηγορότερο, όχι π.χ. με επιταγή 5-6-7 μηνών, ναι, θα πάρει χαμηλότερη. Έτσι θα γίνει και με τα σούπερ μάρκετ. Άρα δεν υπάρχει τρόπος να βάλεις έναν ενιαίο χάρακα στη χονδρική. Η χονδρική πώληση είναι πιο σύνθετο πράγμα. Ο κλάδος καλά το κάνει. Γιατί αν το κάνουν άλλο και το άλλοι. Κράτος, άλλο το, αν άλλο το κάνουν κλάδος, και άλλοι, τι κόστος. Τον κλάδο τον ενθαρρύνει να το κάνει. Είναι μεταξύ του θέμα. Το κράτος είναι άλλο πράγμα. Προφανώς, Υπουργέ, δεν μιλάω για το κράτος. Τώρα όμως προσπαθούμε όλοι μας, ο καθένας από το δικό του, από το δικό του συμφωνώ, μετερίζει, δεν λύσεις, είναι ωραίο αυτό που θα κάνουν. Ο κλάδος να πάρει αυτή την πρωτοβουλία ως εσωτερική οργάνωση του κλάδου σας, ναι, είναι πολύ ωραίο πράγμα. Και να σε ενημερώνω κιόλας για να ξέρεις τι ακριβώς συμβαίνει. Απλώς αν το κάνει το κράτος, γιατί παραβιάζει τη μεταγωνισμού. Ο πατέρας του Κυριάκου του Μητσοτάκη, ως υπουργός συντονισμού, κάθε πρωί 7,5 ώρα μας έκανε μάθημα. Όσοι ήμασταν οικονομικοί διδάκτες, και έλεγε μια δεκάρα αύξηση χονδρικής είναι μια δραχμή στη λιανική. Και το έλεγε ποιος, ο άνθρωπος που ήξερε καλά τα οικονομικά. Τι λέει η πρόεδρος? Η πρόεδρος λέει το εξής: εγώ θα βρω το φτηνότερο στη χονδρική σας και θα πάω να αγοράσω. Είναι σωστό ο κλάδος, ναι, που είναι αυτή τη στιγμή στην αιχμή του δόρατος ακρίβειας λόγω μεγάλης αύξησης των τιρών παγκοσμίως. Μάλιστα. Και του ρεύματος, και τα δύο τους επηρεάζουν. Έτσι είναι θέμα. Είναι σωστό να οργανωθεί με έναν καλύτερο, μάλιστα, τρόπο. Για εγώ τους ενθαρρύνω. Και άλλωστε, επειδή έχω την πρόεδρο εδώ, ναι, μπορείτε να ρωτήσετε. Έχουμε καλή συνεργασία εμείς στο Υπουργείο με τους φούρνους. Είπε η άριστη. Πάμε από εδώ και μπρος. Πόσο τιμά... Έχουμε πολύ καλή συνεργασία, αλλά από την άλλη πλευρά θα φωνήσει και ο κύριος Γεωργιάδης ότι οι αρτοποίοι είναι ίσως, αν όχι οι μόνοι, έτσι, αλλά από τις λίγες μονάδες επαγγελματιών οι οποίοι προσπαθούν όσον αφορά να την τιμή για τον κόσμο. Σας το ξέρω. Και σωστό, αν, το και αν οι τιμές του ψωμιού είναι αυτές που είναι, είναι γιατί οι 14.000. Επειδή παρακολουθώ τι γίνεται σε όλη την Ευρώπη με τους φούρνους. Επειδή παρακολουθώ τι γίνεται σε όλη την Ευρώπη με τους φούρνους, πρέπει να πω αυτό που συμβαίνει για να ξέρει ο κόσμος. Τι? Και ο κλάδος των ατοπιών στην Ελλάδα έχει δείξει πολύ μεγάλη υπευθυνότητα σε μια κρίσιμη στιγμή, αλλά και η κυβέρνηση στην Ελλάδα, λοιπόν, έχει δώσει πολύ τώρα, μεγάλη βοήθεια. Κυρία Πρόεδρε, θα συμφωνήσω και στα δύο. Η τιμή του ψωμιού αυτή την ώρα, πανελλαδικά, πού κυμαίνεται για να κλείσουμε αυτή την κουβέντα, και θέλω να μου στείλετε το έγγραφο με τη σειρά των ετοιμάτων, θα το στείλετε και στον κύριο Γεωργιάδη να δούμε σε πόσο χρονικό διάστημα θα υλοποιήσει αυτά που θα πει. Πόσο κάνει το ψωμί σήμερα? Γιατί γελάτε? Αυτή τη στιγμή στους φούρνους... Και άλλα, δεν έχουμε συνεργασία. Είσαι καλά τώρα, η οικονομία και η ακρίβεια τρέχουνε. Κάντε το, κάντε το. Κύριε Γεωργιάδη, μην φοβάστε τα αιτήματα δεν του κόσμου. Φοβάμαι καθόλου. Μην τα φοβάστε τα αιτήματα του κόσμου. Τραβήξτε δυνατά, μωρέ, μπροστά. Πάμε, ελάτε. Αυτή τη στιγμή η τιμή κιλού, ναι, ψωμιού στους φούρνους είναι από 2,85 μέχρι 3,15 η κατώτατη τιμή. Μάλιστα. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι μία φρατζόλα, ναι, ψωμί έχει 1 ευρώ ως 1,10-1,20. Είναι μια τιμή η οποία είναι από τον Μάρτιο του 2022. Μάλιστα. Με ό,τι σημαίνει αυτό για τις όποιες αυτές γίνανε από εκείνη την περίοδο. Όσον αφορά τα αιτήματά μας, ναι, με κορυφαίο, έτσι, να μπορέσουμε να εξαλείψουμε αυτούς τους μαϊμού φούρνους, έτσι, για να ξέρει ο καθένας τι είμαστε, γιατί εμείς είμαστε φουρναρέοι. Μαϊμού τους λέμε εμείς. Να αναγράφεται ότι το ψωμί είναι κατεψυγμένο, ο καταναλωτής είναι ο τελικός κριτής και επιβραβεύει και εμάς για τις ενέργειές μας και τον υπουργό, τον κάθε υπουργό για τις ενέργειές του. Μάλιστα. Και νομίζω ότι δεν θέλει χαρτί ο υπουργός. Τα ξέρει. Όχι, ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Κυρία Πρόεδρε, θα βάζετε τα αιτήματά σας, βάλατε πλάτη η φούρνη. Έχετε κάθε λόγο να βάλετε αιτήματα. Το Bake Off. Έλατε. Είναι ψωμί που ψήνεται σε φούρνο, ναι, αλλά είναι κατεψυγμένο. Έτσι είναι. Ακριβώς. Δεν είναι ζυμωμένο εκείνη την ώρα, δηλαδή, όπως είναι στους φούρνους. Γι' αυτό πριν ευχαριστώ. Με το φρέσκο είναι στους φούρνους. Με τη διαφορά ότι φούρνος είναι το σημείο που το ψωμί ζυμώνεται. Αυτό είπα μόλις τώρα. Ότι στο φούρνο η ζύμη, το ψωμί ζυμώνεται κάθε πρωί. Ενώ και το άλλο είναι φρέσκο ψωμί. Άμα θες, το άλλο είναι φρέσκο ψωμί. Ακριβώς. Ευχαριστώ την πρόεδρο της Θεσσαλονίκης. Ευχαριστώ. Εύχομαι να μην έχουμε οικονομικά άλλα θέματα, έτσι, για να δούμε και αυτό το κομμάτι με τον ακριβώς. 2,85 το κιλό.
Τρεις φρατζόλες, έτσι δεν είναι? Τρεις φρατζόλες, κυρία Πρόεδρε. Τρεις φρατζόλες μας κάνουν το κιλό πλέον. Έτσι δεν είναι? Γιατί είναι πόσα, 350 γραμμάρια. Κάτι λιγότερο από τρεις. 350 γραμμάρια. Όσο ακριβώς, ήταν, είναι, ακριβώς, δεν, έχει ακριβώς. Αλλάξει, δεν έχει αλλάξει τίποτα. Εμείς δεν αλλάζουμε ούτε βάρη ούτε τιμές. Τότε, όταν ήμουν στο δημοτικό, γιατί πήγαινα και ψώνιζα εγώ το ψωμί, ήταν 5 δραχμές, το ζυγίζανε και αν ήταν λιγότερο, κόβανε και ένα κομμάτι ψωμί και το βάζανε μέσα και το έτρωγα στον δρόμο. Έτσι μεγαλώσαμε, Άδωνη. Αυτή είναι η ιστορία. Περάσαμε, ευχαριστώ την Πρόεδρο. Περάσαμε και από το ζύγι, κυρία. Έτσι, ακριβώς. Σας ευχαριστώ. Αυτό πήγε στις καλένες. Σας ευχαριστώ. Πάμε τώρα στο μεγάλο θέμα. Με μεγάλη χαρά άκουσα χθες συνεργάτη του κυρίου Σιδέρη, μπράβο του ανθρώπου, να λέει τι, ότι εμείς εδώ θα φτιάξουμε ένα καλάθι με προϊόντα. Άρα λοιπόν τούτη η ιστορία έρχεται, διότι σήμερα έχουμε αυτό, αυτό είναι αγκάθι, έτσι. 300% από το χωράφι στο σούπερ μάρκετ. Αυτό, εδώ ξέρεις τι κόβεις. Αφού εσείς από το 90 στο οικονομικό ρεπορτάζ, ναι, δεν ξέρετε αυτό είναι εγώ το διαχρονικό πρόβλημα. Όχι, μπα, σοβαρά. Ναι. Ξέρεις ποιος είπε θα τελειώσουμε τους μεσάζοντες? Από μένα το ακούς. Ποιος? Ο πατέρας σημερινού υφυπουργού, πες του Κεδίκογλου. Του Κεδίκογλου. Ήμουνα, ένα λεπτό. Ήμουνα δημοσιογράφος και βγαίνει ο Κεδίκογλος συγχωρεμένος επί κυβερνήσεως Ανδρέα Παπανδρέου και λέει από σήμερα τελειώνουν οι μεσάζοντες. Το βράδυ δεν τον βρήκε υπουργό, το ξέρει και ο Σίμος Ρωτοτών, ο σημερινός υπουργός. Καλημέρα, Πρόεδρε. Καλημέρα, κύριε Σιδέρη. Καλημέρα, Αναστασία. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ. Καταρχήν, χαρήκαμε χθες όταν μας είπε συνεργάτη σας ότι βάζετε στο καλάθι και οπωρολαχανικά. Ο λόγος εσάς. Απλά η αιτία είστε βασικά εσείς, γιατί όταν έμαθα ότι θα έρθετε στο κατάστημά μας, ήταν ο μόνος τρόπος να το επικοινωνήσουμε, γιατί εμείς δεν έχουμε δυνατότητα να κάνουμε διαφημίσεις, όπως ξέρετε. Μα δεν είναι διαφήμιση αυτό, πέρα, αυτό λοιπόν, είναι εξυπηρέτηση του κόσμου. Ναι, πάμε κύριε Σιδέρη, ελάτε. Ναι, από εκεί και πέρα λοιπόν, πιστεύω ότι πρέπει όλοι να συμμετέχουμε όπως μπορούμε σε αυτή την προσπάθεια. Τι θα κάνετε λοιπόν? Και εκμεταλλευόμενοι το νόμο με τα σούπερ μάρκετ για την υποχρεωτικότητα του καλαθιού. Μάλιστα. Είπαμε να συνεισφέρουμε κι εμείς όσο μπορούμε από την πλευρά μας. Κεντρική αγορά τώρα, εμείς τώρα λοιπόν τι κάναμε? Τι κάνατε? Εμείς τι κάναμε λοιπόν? Πάμε. Από σήμερα 6 βασικά είδη. Ναι. Τα οποία είναι λάχανο, καρότο, πατάτες και μελιτζάνες και 2 φρούτα, μήλα και αχλάδια. Βάλε και τις ντομάτες. Έχουμε βάλει σε τιμές. Ναι. Ντομάτες δεν μπορούμε δυστυχώς. Γιατί? Γιατί τις αγοράζουμε πάρα πολύ ακριβά. Και δεν είναι πάντα όπως τα λέτε που είπατε ότι είναι 300% η διαφορά. Πιστέψτε μου ότι είναι πολλά προϊόντα τα οποία τα χρήματα τα παίρνει ο παραγωγός. Και εν πάση περιπτώσει τώρα αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα υγιές εμπόριο πιστεύω και στη χοντρική που δεν επιτρέπει πια αυτά που γινόντουσαν στο παρελθόν όπως ο συγχωρημένος πατέρας μου και εμείς πιο νέοι. Ναι, ναι. Να κάνουμε αυτά τα πράγματα τα οποία γινόντουσαν. Το τώρα πόρτο υπάρχει μια δομή, μια συνέχεια και άκου, το Πρόεδρε, συνέχει όσο Πρόεδρε, μπορεί περισσότερο. Επειδή γνωριζόμαστε χρόνια πολλά, φεύγει το λεμόνι, λέει ο Χατζηνικολάου, 0,35 και φτάνει 1,40, 300% πάνω είναι. Θέλει προσοχή. Κύριε Αυτιά, να ξέρετε ότι ο κόσμος πια, επειδή το χρήμα είναι πάρα πολύ ακριβό, ναι, ψάχνει που θα δώσει τα λεφτά του, να το ξέρετε. Ναι, αλλά άμα έχει ανάγκη το λεμόνι, δεν το πάρει. Λοιπόν, εντάξει, άμα πάρει 2 λεμόνια, δεν πειράζει. Ξαναπες τα προϊόντα, Πρόεδρε. Ξαναπες τα πάλι. Λάχανο, καρότο, πατάτες. Καρότο, πατάτες, μελιτζάνες, αχλάδια, μήλα. Μάλιστα. Και επί τη ευκαιρία, επειδή δεν είχαμε συναντηθεί ποτέ με τον υπουργό, ναι, θα ήθελα να του δώσω συγχαρητήρια για την αγορά του καταναλωτή, στην οποία εγώ προσωπικά όταν ήμουνα στα Προεδρία των Χοντρεμπόρων ήμουνα κάθετα αντίθετος. Και τελικά έγινε ένας θεσμός τον οποίο το βλέπουμε εμείς εκεί που δουλεύουμε και δεν πιστεύουμε την επιτυχία του. Κύριε Σιδέρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στην καρδιά της αγοράς το κάνει αυτό. Το κάνει στην καρδιά της αγοράς και σας ευχαριστώ θερμά. Θερμότατα. Και μακάρι να ακολουθήσουν και οι υπόλοιποι. Πράγματι να πω ότι ο ή-καταναλωτής έχει δουλέψει πάρα πολύ καλά. Ναι. Πλέον εκατοντάδες χιλιάδες συμπολίτες μας κάνουν χρήση των ψηφιακών αυτών υπηρεσιών κάθε μέρα, ναι, γλιτώνουν χρήματα. Ναι. Είναι μια πρωτοβουλία του Υπουργείου Ανάπτυξης και Εμπορίου της δικής μου θητείας με τον Νίκο τον Παθανάση, που πλέον
βοηθάει τον κόμμα να γλιτώνει λεφτά. Από και θα πω και τώρα, φυσικά, και θα πω και τώρα στους συμπολίτες μου με το καλά του νοικοκυριού, ότι θα πρέπει να χρησιμοποιούν τον νοίκα καταναλωτή, γιατί θα τους δίνει αμέσως με το πάτημα ενός κουμπιού στο κινητό τους τηλέφωνο και σε ακτίνα μερικών χιλιόμετρων γύρω-γύρω από το σημείο που βρίσκονται. Έλα, μην χαλάς τώρα 15 ευρώ βενζίνη για να πάει να βρεις το πιο φτηνό. Το θέμα είναι να όχι, όχι, υπάρχει... κοντά στο 1,5 χιλιόμετρο στο πιο 15 ευρώ βενζίνη. Γύρω-γύρω σου λέει. Με τα πόδια που να πας. Κυρία Νικολοπούλου, πάτε στο σούπερ μάρκετ. Λοιπόν, ερώτημα σκληρό στο στον κύριο Γεωργιάδη. Σκληρό. Δεν θέλει χαϊδέματα εδώ, εδώ είναι στη φωτιά όχι, το σίδερο τώρα. Δεν αρέσουν τα χαϊδέματα. Πάμε, ελάτε. Λοιπόν, όχι. Το ερώτημά μου θα είναι το εξής. Πιστεύετε ότι αυτό το τελευταίο δίμηνο, που είναι ένα δίμηνο φωτιά, εν πάση περιπτώσει, κλείνοντας το 22, μέτρα όπως το καλάθι ή αν βοηθήσει λίγο και το φυσικό αέριο που ήδη οι τιμές του έχουν αρχίσει να είναι σε πτώση, πιστεύετε ότι θα πέσει λίγο ο πληθωρισμός? Κοιτάξτε, η τιμή του φυσικού αερίου και γενικά η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας ακολουθεί τις τελευταίες δύο εβδομάδες μια πτωτική πορεία. Άρα... Όμως δεν μπορώ εγώ να κάνω μακροπρόθεσμη πρόβλεψη, κυρία. Όχι, κυρία. Δίμηνο, έτσι μέχρι είναι το, πολύ μακροπρόθεσμο το δίμηνο. Να πω γιατί. Έπεφτε το πετρέλαιο με πολύ μεγάλη ταχύτητα. Μάλιστα. Άλλαξε την αποφασή του ΟΠΕΚ, σταμάτησε να πέφτει, έχει αρχίσει και ανεβαίνει. Τώρα σήμερα ξεκινάει μια καινούργια φάση πολέμου στην Ουκρανία. Δεν ξέρω αυτό τι επίπτωση έχει τελικά στην αγορά της ενέργειας. Αυτή η κακή είδηση. Είναι εξαιρετικά. Είμαστε σε εποχή πολέμου. Το περιβάλλον να σταθές από κάτω, καλό είναι να μην κάνουμε μακροπρόθεσμα προβλέψεις. Σαφής. Νίκο, στα γρήγορα, γιατί έχουμε και εθνικά θέματα. Ναι, στα γρήγορα. Και έχουμε και πάτσι, έτσι. Δεν το ξεχνώ. Έχουμε και πάτσι. Λοιπόν, πάμε. Κύριε Αφία, πήξα για ένα διάστημα συνεργάτης του κυρίου Υπουργού και ξέρω ότι είναι εργασιομανής και αποτελεσματικός. Πάμε στα παρακάτω τώρα. Στο παρακάτω. Έτσι. Αναλαμβάνει ένα δύσκολο εγχείρημα. Είναι τρομερό. Πάρα πολύ δύσκολο, το οποίο δεν εξαρτάται όμως μόνο από αυτόν. Δηλαδή, το καλάθι της νοικοκυράς εξαρτάται, όπως είπε και η αρτοποιός, από τον πρωτογενή τομέα. Δηλαδή, όταν είναι πανάκριβη η ζωοτροφή, το πετρέλαιο. Πάμε στο ερώτημα. Ναι, στο ερώτημα. Δεύτερον, υπάρχουν μεσάζοντες. Μην αναλύσουμε τώρα την εθνική οικονομία και μακροοικονομία. Πάμε στο ερώτημα. Εγώ πιστεύω ότι θα πετύχει το εγχείρημα. Αυτό είναι το ερώτημα. Κύριε Αυτιά, αφήστε να το ολοκληρώσω εγώ. Εντάξει, κάποτε να ολοκληρώσουμε. Ερώτημα. Εγώ είπαμε. Το ερώτημα είναι στον ενδιάμεση τομέα. Ναι. Στον ενδιάμεσο, αν και μου είπε δύο λόγια. Μεσάζοντες εννοείται. Εκεί πώς θα ελεγχθεί. Εκεί θα βάλετε μαχαίρι στο μεσάζοντα. Επαναλαμβάνω. Το περιθώριο του κέρδους, το πλαφόν δηλαδή, εφαρμόζεται κάθετα στην αγορά. Από το χωράφι μέχρι το ράφι. Ναι, αλλά φτάνει. Ελέγχους κάνουμε και στο μεσάζοντα. Εάν πουλάει με το ίδιο κέρδος που πουλούσε το Σεπτέμβριο του 2021, είναι νόμιμος. Εάν τώρα πουλάει με το ίδιο κέρδος, παίρνει πρόστιμο. Πέσανε πρόστιμα σε μεσάζοντα. Έχει πόσα. Θα βάλουμε κι άλλα. Πόσα. Πολλά εκατομμύρια έχουμε πρόστιμα και έχουν εισπραχθεί. Και πού πάνε αυτά τα λεφτά? Στον κρατικό προϋπολογισμό. Μάλιστα. Λοιπόν. Κύριε Γεωργιάδη, θέλω το εξής από εσάς. Γιατί κάθε φορά ο οπαδός του Πασόκ να απολογείται για τον Τσοχατζόπουλο, ο οπαδός του ΣΥΡΙΖΑ να απολογείται για τα βοσκοτόπια κάποιων κυρίων και να έρχεται τώρα ο Νεοδημοκράτης να απολογείται για τον κύριο Πάτσι? Ε? Γιατί? Για ποιο λόγο? Λοιπόν, και τι δεν έγινε καλό? Και αυτή η επιτροπή που έλεγε τι έκανε? Λοιπόν, στη Βουλή. Ελάτε. Ο κύριος Πάτσις χρησιμοποίησε ένα νόμο που ψηφίστηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ για να μπορεί να αγοράσει κόκκινα δάνεια σε χαμηλότερη τιμή από μια τράπεζα, την Πειραιώς συγκεκριμένα, και να προχωράει σε μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης ώστε να αυξήσει την περιουσία του. Ο νόμος που το επιτρέπει να το κάνει αυτό είναι του ΣΥΡΙΖΑ. Άρα, εφήρμοσε ένα νόμο του ΣΥΡΙΖΑ. Που δεν καταργήσατε. Δεν καταργήσαμε και δεν μπορεί και να καταργήσει. Γιατί? Γιατί η πώληση σε φαντ των δανείων είναι αναγκαστικό μέτρο μείωση των κόκκινων δανείων των τραπεζών. Και έχει συμφωνηθεί με την Τρόικα από εποχή ΣΥΡΙΖΑ. Είναι θεμελιώδης νόμος του προγράμματος, δεν μπορεί να μεταβληθεί. Οι δουλειές από το δημόσιο δεν είναι παράνομο. Πάμε λοιπόν τώρα. Πάμε. Λέω το γενικό πλαίσιο. Ναι. Μην τρέχουν οι ΣΥΡΙΖΑΙ να μιλάνε γενικά επί του ηθικού. Οι ίδιοι νομοθέτησαν στη Βουλή ότι αυτό είναι γενικά, όχι για τους βουλευτές, γενικά ηθικό και νόμιμο. Νόμος Τσακαλώτου συγκεκριμένα. Άρα, παρακαλώ πολύ, όλα τα δακρύβρατα των ΣΥΡΙΖΑΙΟΝ. Άκουγα τον κύριο Τσίπρα εκεί που έλεγε ποιος ψήφισε αυτόν τον νόμο ή ο Τσίπρα τον ψήφισε. Λοιπόν, πάμε στο άλλο τώρα. Λοιπόν, που απαγορεύεται ο βουλευτής στις δουλειές του δημοσίου. Πάμε λοιπόν. Ναι. Είναι αυτό όμως το οποίο είναι νόμιμο γενικά, ηθικό και νόμιμο για ένα βουλευτή? Η γνώμη μου είναι ξεκάθαρη εδώ. Δεν είναι ούτε νόμιμο για ένα βουλευτή, ούτε ηθικό για ένα βουλευτή. Είναι και ανήθικο και παράνομο. Σαφής. Τώρα. Το ότι δεν το ήξερε ο κύριος Πάτσις ή αν το ήξερε, αυτό είναι θέμα το δύο ίδιος. Πόσα δάνεια έχετε ρυθμίσει εσείς ως κυβέρνηση, κύριε Γεωργιάδη? Τα κόκκινα δάνεια
Ως προς τις τράπεζες έχουν μειωθεί με το πρόγραμμα Ηρακλής αδιανόητο βαθμό, ναι, από το 60% στο κάτω από το 10%. Πόσες, αλλά οι ρυθμίσεις δανείων. Πόσες είναι? Είναι πολλά δισεκατομμύρια. 32. 32 είναι δισεκατομμύρια 32 δάνεια πάνω έχουν από 600.000 δηλαδή τα δάνεια. Πάνω από 600.000. Το λέω γιατί ακόμα και ο εξοδικαστικός μηχανισμός. Μάλιστα. Όταν πήγαμε στο Υπουργείο, είχε ψηφιστεί ο νόμος Φλαμπουράρη, αν θυμάστε, και ο παλιός του Παπαδημητρίου. Και είχαν κάνει ένα εξοδικαστικό συμβιβασμό. Μέχρι και 6 μήνες αφού ήμασταν εμείς κυβέρνηση, ο νόμος του ΣΥΡΙΖΑ είχε κλείσει, αν θυμάμαι καλά, 9 δάνεια. 9 τον αριθμό, 9 καιρό αριθμό. Και για 4 πενταριά ήταν σε κρεμότητα. Mm. Αλλάξαμε τον νόμο το Σταϊκούρα. Είχε κολλήσει και σε εμάς στην αρχή, τώρα πια έχει ξεκολλήσει και έχουμε φτάσει στις αρκετές χιλιάδες δανείων που έχουν ρυθμιστεί. Άρα, δεν δέχομαι μαθήματα σε εμάς για αυτό το ζήτημα Πάτση ως προς το ηθικό του σκέλος. Εμείς και αλλάξαμε τον εξοδικαστικό μηχανισμό με τον Σταϊκούρα. Γιατί ήταν πρώτη κύρια διοικητή των αρμοδιότητων και δευτερεύουσα δική μου. Μαζί κάναμε τον νόμο. Φτιάξαμε τον μηχανισμό. Προχωρήσαμε σε χιλιάδες πια ρυθμίσεις δανείων μέσω του εξοδικαστικού, ενώ από το ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε γίνει καθόλου. Και στο γενικό πλαίσιο, 32 δισεκατομμύρια δάνεια έχουν ρυθμιστεί υποφελία των οφειλετών. Λοιπόν. Άρα λοιπόν, τέτοιου είδους κριτική σε εμάς δεν το δέχομαι. Έμαθα ο Μητσοτάκης ναι. την υπόθεση. Πάτσε τον διέγραψε. Μάλιστα. Άρα για πλέον δεν υφίσταται το πολιτικό. Εγώ θέλω να διαβάσετε σήμερα, επειδή είστε αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, το άρθρο του Αλέξη Παπαχελά. Το άρθρο του Αλέξη Παπαχελά είναι απόλυτα σαφές στην κυριακάτικη Καθημερινή που λέει πάρα πολλά πράγματα για το θέμα διαβάζω, αυτό. Κάθε πάμε τώρα. Να το διαβάσουμε, δεν έχουμε προλάβει σήμερα. Τηλεφώνημα Πρωθυπουργού στον Μπλίνκεν. Αποκάλυψη της Καθημερινής. Λέει, ειδοποίησε, διεμήνυσε ότι αν εκδηλωθούν κινήσεις στο πεδίο με επίκληση του παράνομου τουρκολιβικού μνημονίου, η Ελλάδα θα αντιδράσει αναλόγως. Και δεν διαστηριαλ λέει το εξής, πάρα πολύ 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 σοβαρό, ότι το ενδεχόμενο ενός θερμού επεισοδίου υπό συνθήκες έντασης θα μπορούσε να λάβει με την Τουρκία απρόβλεπτες διαστάσεις. Τι απαντάτε στον Ερντογάν που λέει ότι θα ετοιμάσω κι άλλο πύραυλο, κύριε Γεωργιάδη? Αλλά τώρα, ο πρόεδρος Ερντογάν είναι σε σύγχυση, είναι προφανές αυτό. Είναι σε σύγχυση? Προφανώς είναι σε σύγχυση. Ένα κράτος που έχει απομονωθεί από όλους τους γείτονές του, όπου εγώ ήμουν στην Σαουδική Αραβία και μίλησα για τον Ερντογάν εκεί. Α, είδα, βάλατε πόστα στον Ερντογάν. Και όταν κατέβηκα κάτω, όλοι οι παριστάμενοι από διάφορες χώρες χωρίς να μου δίνουν συγχαρητήρια μπροστά στον περιβευτή της Τουρκίας, ο οποίος δεν ήξερε τι να κάνει. Είναι προφανές ότι η Τουρκία τα έχει βάλει με όλους οι γειτονές και δεν συμπαθεί κανένας. Και αυτό δεν είναι καλό για τον τουρκικό λαό. Είναι κακό για τον τουρκικό λαό. Ήταν σωστή κίνηση να πει στον Μπλίνκεν: πάρτε τα μέτρα σας, νοτίος της Κρήτης. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση επί Πρωθυπουργίας Κυριάκου Μητσοτάκη να επιτραπεί να αμφισβητηθεί η κυριαρχία της Ελλάδος. Και ναι, το κομμάτι του τουρκολιβικού μνημονίου, του παρανόμου τουρκολιβικού μνημονίου, μπαίνει μέσα σε κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδος. Τελεία και παύλα. Τα κρατώ όλα αυτά. Κύριε Γεωργιάδη, θα κάνουμε ένα συνοπτικό την επόμενη Κυριακή να δούμε πώς πήγε το καλάθι, πώς πήγαν οι τιμές. Αλλά θα πω το εξής, αυτό που μου λέει ο περισσότερος κόσμος. Τις ανεβάσανε στο Θεό και τώρα θα τις συγκρατήσουν. Επαναλαμβάνω. Δεν μπορούμε. Αυτό λέει ο κόσμος. Εγώ δεν μπορώ να το κρίσω. Θέλω το εξή. Ένα λεπτό μου. Ναι, τώρα μου λες τώρα. Είναι λογικό ο κόσμος όταν πηγαίνει στο καλάθι, στο ράφι του σούπερ μάρκετ και βλέπει να αλλάζουν συνεχώς οι τιμές, να θεωρεί ότι αυτό είναι προϊόν εσχροκέρδειας. Γιατί σου λέει πώς ανέβηκαν οι τιμές. Εμείς που κάνουμε ελέγχους, τιμολόγια αγοράς, τιμολόγια πώλης όμως, βλέπουμε τι συμβαίνει. Το ποσοστό παραβατικότητας είναι κάτω από το 6%. Μου λες το ηλιέλαιο είναι δικαιολογημένη τιμή. Στο ηλιέλαιο. Είναι απολύτως δικαιολογημένη τιμή. Αύξηση στο ηλιέλαιο. Γιατί το ηλιέλαιο είχε το εξής μεγάλο πρόβλημα. Η μεγαλύτερη παραγωγός χώρα ηλιέλαιου στην Ευρώπη ήταν η Ουκρανία. Ναι. Άρα με το που ξεκίνησε ο πόλεμος δημιουργήθηκε πολύ μεγάλη παγκόσμια έλλειψη. Το ζήτημα δεν έχει αν έχει αποθέματα στην Ελλάδα. Αλλά το ζήτημα είναι αν εξαντλήσει τα αποθέματα αυτά, αν μπορεί να ξαναγοράσει, να ξαναβρει. Μάλιστα. Λοιπόν. Βάλτε τώρα στόχο να δούμε τι μπορεί να γίνει με τις τιμές, να στηριχθεί ο κόσμος και κάτι άλλο. Είστε αντιπρόεδρος του μεγαλύτερου λαϊκού κόμματος της Ευρώπης. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό, ε? Η Νέα Δημοκρατία, το λέω πάντα και στη Βουλή, είναι η συνέχεια της λαϊκής παρατάξεως. Εμείς δεν περιμένουμε μαθήματα κοινωνικής ευαισθησίας από την αριστερά. Εμείς εκπροσωπούμε το μέσο αγρότη, το μέσο υπάλληλο, το μέσο επιχειρηματία, το μέσο νοικοκύρη.
Αυτό έκανε πάντα η παράταξή μας, αυτό κάνει και τώρα, αυτούς εκπροσωπούμε και για αυτούς τρέχουμε. Εδώ η Ρόδος. Ευχαριστώ και τους εδώ, τους φιλοξενούμενους. Να, την Κυριακή εδώ θα γίνει το μάτς, η μάχη των μαχών. Είσαι και Παναθηναϊκός, ε? Θέλω να δώσω χαρτίες στο φίλο μου τον Γιάννου Αλαφούζο. Τι ομάδα είναι αυτή, τέτοια ρε, ομάδα μας έχει φτιάξει φέτος. Δεν είναι το 1-5 που έκανε χθες. Δεν είναι το 1-5, ούτε το 10-10. Είναι η μπάλα που παίζουμε. Παίζει μπάλα καλή. Ως Παναθηναϊκός, εκεί έχει ευρανθεί η καρδιά μου, επιτέλους. Εγώ ως ΠΑΟΚ θα πω όλες οι ομάδες, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ΑΕΚ, Άρης, ΠΑΟΚ, πάντως, όλες. Αλλά όποιος είδε το χθεσινό μάτς, ήταν καλό μάτς. Την μπάλα παίζει ο Παναθηναϊκός. Δόξα σου, Θεός. Να παίξεις μπάλα και στη μέση, σαν τον Παναθηναϊκό. Μα άμα έχουν επιτυχία τον Παναθηναϊκό, θα πάω καλά. Πάμε.